Λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με τους παραγωγούς ρυζιού φαίνεται ότι δίνεται μετά τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του ΤΟΕΒ Προβατά και της κοινότητας Καρπερής. Όπως πραγματικά είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, εχθές έγινε η μεγάλη συνάντηση μεταξύ του ΤΟΕΒ Προβατά και της κοινότητας Καρπερής, όπου μαζεύτηκαν οι αγρότες και οι αλληλεγγύες όλοι εκεί πέρα και τελικά αποφασίστηκε από κοινό έτσι, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα επιτέλους των ρύζου καλλιεργειών και να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι δεν μπορούν να τους επιβάλλουν να έχουν ρύζια όταν δεν το θέλουν και να προστατέψουν αυτούς που θέλουν να βάλουν τα καλαμπόκια τους κτλ. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάντσιο, όλοι εύχονται και ελπίζουν να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Βρέθηκε μια φόρμουλα, ευχόμαστε να περπατήσει αυτό, να μην δημιουργήσουν προβλήματα, έτσι ώστε αύριο πάλι να πέσουμε στα δικαστήρια. Έπιασαν όλες αυτές οι κινήσεις μας με τον εισαγγελέα, με την θέληση των αγροτών. Εισακούστηκαν, αυτό είναι ευχάριστο, διότι το ΤΟΕΒ ένα ρόλο έχει, το νερό να φέρνει, να καθαρίζει τα κανάλια και να προστατεύει τις καλλιέργειες των κάθε αγροτών. Ευχόμαστε αυτά που είπαμε και δεσμεύτηκαν σε προφορικό επίπεδο μπροστά σε πάρα πάρα πολύ κόσμο να τηρηθούν, γιατί εμείς είμαστε σε μια αναμονή. Αν δεν τηρηθεί θα πάμε δικαστικά και τότε την ευθύνη θα την έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι.